Καλησπέρα Minions του Sigman. Ζω επικές στιγμές και σήμερα. Αργύρης Γαλιατσάτος και Night Stalker. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να πω πολλά για τον Αργύρη και την Night Stalker και την πολύ μεγάλη πορεία της στη μουσική, την μεγάλη συνεισφορά του στη μουσική αυτά τα 30 συγχρόνια. Ποιος βοκάς εξάλλου που σέβεται τον εαυτό του δεν γνωρίζει τον Night Stalker. Καταπληκτικές αναμνήσεις, φοβερές στιγμές με αυτό το συγκρότημα και στα lives φυσικά, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Και είναι μια ευκαιρία κιόλας να ευχαριστήσω εκ νέου τον Αργύρη, τον Αντρέα και τα παιδιά των Night Stalker. Ξέρετε εσείς. Go get some of our years today, fellas. Γεια σου. Τι κάνεις, καλά, σου ευχαριστώ που βρίσκεσαι εδώ πέρα, έστω και διαδικτυακά. Εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες. Καλά είμαι, μέχρι τώρα καλά. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να τα πούμε από κοντά, αλλά εντάξει, προσαρμοζόμαστε στις περιστάσεις. Κάποια στιγμή θα πιστεύω θα βρεθούμε, θα μπορέσουμε. Το καλοκαίρι, κοίτα, έχεις χαιρετίσματα αρχικά από Ελλάδα, Ολλανδία, ναι. Γερμανία και Αγγλία από τα φιλαράκια μου. Επίσης να τους πεις. Να σε καλά, θα τα ακούσουν έτσι αλλιώς αυτοί προς το παρόν ακούνε μόνο το podcast. Τα φιλιά μου πες. Να σε καλά, ο Γερμανός που είχατε μιλήσει τότε με τον Αντρέα βασικά έχει υποσχεθεί μπύρες το καλοκαίρι όταν κατέβει, οπότε προσπάθησε να εξαργυρώσεις αυτή την υπόσχεση. Έτσι θα γίνει. Να σε καλά, Άγγελ. Να σε ρωτήσω, τι κάνετε αρχικά, τι κάνετε σε αυτή τη φάση τώρα που όπως και να είναι και με κάποια άλλα συγκροτήματα που κάνουμε. Τίποτα, ό,τι κάνουμε όλοι σπίτι και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι είναι κάπως περίεργα αυτή την περίοδο. Καλά, δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Αλλά εντάξει, είναι παιδί μου απραξία. Άλλοι, ας πούμε, οι άλλοι που γραφούσαν άλμπουμ.
πριν λίγο καιρό που μίλησα. Άλλοι έχουν σκορπιστεί, έχουν φύγει κάποιο εξωτερικό. Γι' αυτό ξέρεις, θέλω να μάθω κι εσείς σε τι φάση είστε. Ναι, όχι, βγάζω σχηματάκια με την κιθάρα. Έχουμε, ξέρεις, ο Τόλης κάνει μίξη πάλι το Super Freak. Έχουμε δουλειές να κάνουμε. Live δεν έχουμε. Live δεν έχουμε. Κανονίζεται από τώρα. Γιατί στο Facebook, να ξέρεις, κάποια συγκροτήματα που ακολουθώ, ρε παιδί μου, ας πούμε ξένα, που έχω η Arts Enemy, έχουν ανακοινώσει ολόκληρα tours, ξεκινώντας από τέλη Αυγούστου και από Σεπτέμβρη. Ναι, ακόμα όχι, δεν έχουμε ξεκινήσει. Α, δεν έχετε. Okay. Όχι. Γιατί φοβάσαι μην ακυρωθεί μετά, έτσι. Ναι, ξέρεις και έτσι, ναι. Εντάξει, βέβαια αλήθεια είναι, εγώ για να είμαι αισιόδοξος, πιστεύω ότι από Μάη θα ομαλοποιηθεί η φάση, ή έτσι θέλω να πιστεύω δηλαδή. Θα δείξει. Θέλω σου, λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι με τα lives, θέλω να σου εξομολογηθώ την μεταξύ ένα προσωπικό δράμα. Λοιπόν, είμαι καθαρός από καπνογόνο από το Los Almirós στα 19, που είχαμε και ένα Night Stalker. Λοιπόν, από τότε, επειδή έπεσε και ο στρατός πριν τον κορονοϊό, δεν έχω πάει ούτε σε ένα live, Αργύρη. Ναι, ναι. Τι θα κάνουμε με αυτή την κατάσταση? Ναι, είναι δράμα. Αυτή η φάση είναι δράμα. Το θυμάσαι το 19, καθόλου το... στο λόγο, στη φάση? Ναι, τη θυμάμαι, ρε. Τη πουτάνα είχε γίνει. Ναι. Εκεί πάλι καμπνογόνα... καλά που δεν καήκαμε όλοι μαζί. Μπράβο, εκεί στα καπνογόνα μπροστά ήμουν. Ναι, ναι. Σε κάποια φάση. Ναι, ναι. Τι καταπληκτικό live, έτσι, από τα καλύτερα δυνάξει τη ζωή μου. Καλά, εντάξει, δεν. Έχει ωραίο vibe το Los Almirós. Ναι, καλά και στον Gagarin ήταν. Υπήρχαν κάποια epic lives τώρα, έτσι, με Night Stalker. Επικά. Βασικά, εγώ πρώτη φορά εκεί σα είδα. Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Πριν βάλαμε τώρα 6 χρόνια, 7. Προλάβαμε και τον Ιανουάριο και κάναμε ένα διήμερο και μετά πριν το lockdown. Το 20. Πέρσι, ναι. Ήμουν μέσα εγώ, ήμουν στο στρατό, λέγα μου, και γι' αυτό δεν μπόρεσα να έρθω. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Περιμένουμε. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω εσύ κάποια... Έχω σημειώσει εδώ πέρα κάποια πράγματα, αλλά... Να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ θέλω έτσι να συζητήσουμε, όπως σου είχα πει. Ό,τι θέλω, ό,τι γουστάρει. Διάβαζα εσύ μέσα στην εβδομάδα, ξέρεις, θυμόμουν κάποιες συνεντεύξεις σου και κατάφερα να το βρω στο μέσο ίντερνετ, ήταν στο Παπαγάνδα η συνέντευξη. Μου είχε κάνει εντύπωση τότε που τη διάβαζα, που είχες πει rock and roll είναι μη το γαμάς τη φιλοσοφία. Εσύ το έχεις πει, έτσι, δεν λέω κάτι ψευδές. Ναι. Ήταν, αυτό που, η πρώτη ερώτηση που μου είχε έρθει στο μυαλό ήταν άμα έχεις στο μυαλό σου κάποια ελληνική μπάντα ή κάποιο ελληνικό, κάποιον Έλληνα καλλιτέχνη όταν το έλεγες. Για το rock and roll ή για τη φιλοσοφία? Για τη φιλοσοφία μας. Για τη φιλοσοφία μας. Όχι, έτσι το είπα. Δεν είχα. Δεν είχες. Δεν είχες κάποια. Δεν έρχεσαι κάποια. Δεν ασχολούμαι με το έντεχνο. Όχι. Α, δεν το αφαίρουμε σε κάποιους εντεχνάδες, δηλαδή. Δεν ασχολούμαι με το έντεχνο. Θα αφιέρωνες όμως σε αυτούς τους εντεχνάδες το Money for Nothing των Dire Straits? Τι να, αφού το λες, ναι, γιατί όχι. Money for nothing, chicks for free. Κοίτα, στο... μιας και είπαμε τώρα για rock and roll και όλη αυτή τη φάση του rock. Εγώ, εντάξει, δεν ξέρω τώρα, στη φάση, ας πούμε, στο δικό μου μυαλό, σας έχω πιο πολύ σαν heavy rock, που μετά, ξέρεις, δηλαδή μου πήγε προς stoner λίγο. Έτσι σας έχω εγώ στο δικό μου μυαλό. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή εγώ, ξέρεις, λατρεύω Caius, δίπλα από τη φωτογραφία από τα live του Night Stalker έχω φωτογραφία με τον Brand York εδώ στον πίνακα που είχε έρθει το 18 στο Los. Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχετε επιρροές από Caius, από Slowburn, από αυτές τις μπάντες τις ωραίες, ξέρεις, εποχή σας και λίγο πιο παλιά. Κοίταξε τι γίνεται. Ήταν ναι, εποχή που αυτός ο οίκος άρχισε και γεννιόταν αυτός ο οίκος. Ναι. Και άρεσε στην Αμερική και... Και εμείς παίζαμε κάπως έτσι, χωρίς να ξέρουμε τι είναι, ξέρεις. Ναι, ναι. Καλά, Caius, εντάξει, θεϊκό συγκρότημα. Χωρίς να ξέρω, πιστεύω ότι σου αρέσει και σένα. Αποκάλυψη. Ναι. Είχε έρθει και ο Τζον Γκαρσία, ο τραγουδιστής. Είχε έρθει το, αν θυμάμαι καλά, το 2016. Είχε έρθει στα Εξάρχεια, δεν θυμάμαι το μαγαζί. Και γινόταν. Ροάν.
Ορίστε. Στο αν ήταν, που γινόταν χαμός, δεν μπορούσε. Πού να μπεις, δεν μπορούσε να μπεις. Ήταν ένα μαγαζάκι για 100 άτομα, 200 και γινόταν ο χαμός. Δεν μπορούσα να το δω. Ποτέ δεν μπορούσα να το δω. Αλλά ήταν Brand York, εντάξει, ήταν τουλάχιστον Brand York. Οπότε είχατε επιρροές από εκεί. Ναι, βέβαια, σίγουρα. Στόνερ, πώς το βλέπεις την Ελλάδα τον τελευταίο καιρό? Έχεις δει που έχει ανέβει τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι, ξέρεις τι γίνεται, είναι η rock σκηνή της Ελλάδας. Απλώς έτυχε και τώρα λέγεται και Stoner. Εντάξει, τώρα τα νέα συγκροτήματα όπως οι Modes, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι και συντοπίτες με την μεταξύ, εκεί Κορίνθη. Yeah. Stoner yeah. είναι πιο πολύ, εντάξει. Το, ένα άλμπουμ τώρα που είχαν βγάλει ήταν έτσι πιο heavy, αλλά Stoner ήταν όλη αυτή η φάση. Έχει μια έκρηξη για λίγο. Και οφείλεται και σε εσάς, yeah, έτσι. Έγινε, ναι, ναι, μια έκρηξη έγινε όπως και το. Με τους Nirvana, με το Alternative, με το Grunge, με αυτά, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Απλώς κάπως πρέπει να την ονομάσουν για να μπορούν να την... Πασάρουν. Να την κουνήσουν. Ναι. Κάνουν και έξω, εντάξει, και αποδράσεις έξω, στο εξωτερικό. Δηλαδή πάνε καλά αυτές οι μπάντες, ρε παιδί μου. Έχει γίνει, η ελληνική σκηνή είναι δυνατή έξω από ό,τι έχω δει στην Ευρώπη, στα τουρ και σε αυτά. Πολύ και δεν μιλάω για εμάς, μιλάω και για Μότς, μιλάω για Αναξάτρας, για Planet of Zeus, για τους ξέρουν και τους ξέρουν καλά, ξέρεις. Να ξάτρας. Μεταξύ το άλμπουμ, το Great Hallucination, γαμώ, το μπερδεύω αυτή τη λέξη πάντα, έχει μια φάση από να ξάτρας. Είναι έτσι πιο σαϊκεντέλο φάση, ρε παιδί μου. Έχει κάποιες επιρροές, νομίζω. Εντάξει, άμα εξαιρείς ότι οι Ναξάντρας έχουν τα μισά μας χρόνια, ναι, έχει. Εντάξει, όχι, δεν το λέω με αυτή τη φάση. Όχι από τους Ναξάντρας. Όχι από τους Ναξάντρας απευθείας επιρροή. Επιρροή από την psychedelic rock εννοώ, ρε εσύ. Ναι. Εντάξει, αυτό με τα χρόνια που είπες είναι κοπλιμέντο για την πάντα, αλλά ελπίζω προσωπικά να μην σε ρίχνει, έτσι. Ωπα, δεν με ρίχνει πια. Τι να κάνω, αφού δεν έχω πεθάνει. Έλα ρε, τι να... Εσύ να κάνεις και γρήγορα το μεταξύ για κάποιο λόγο, να κάνεις αμέσως, έτσι. Κατευθείαν μετά από κάτι μέρες. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση τότε, ρε εσύ. Μεταξύ τώρα χαίρομαι που σε βλέπω. Βασικά πάντα καλά είσαι. Είσαι από πιο ζωντανούς καλλιτέχνες, αλλά μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Που, τότε που όλες είχες ξεπεράσει, ρε παιδί μου, που είχες ένα θέμα υγείας, πόσο γρήγορα μετά κανονίσατε live. Δηλαδή δεν το πίστευα. Ναι, μετά και από το πρώτο και από το δεύτερο έμφραγμα. Μετά από 20 μέρες ήμουν πάνω στη σκηνή, έπαιζα πάλι. Έλα ρε, εσύ. Ναι, δεν γίνεται, ρε. Αντλείς δύναμη από εκεί, αντλείς ζωντάνια από τη σκηνή ή γενικά έτσι είσαι στη ζωή σου? Σίγουρα παίρνεις ενέργεια από τη σκηνή, σίγουρα, αλλά έτσι είμαι και στη ζωή μου. Ξέρεις, αυτό που είμαι πάνω στη σκηνή είμαι και κάτω από τη σκηνή. Ναι. Κοίτα, γι' αυτό ρε φίλε, και τουλάχιστον έχεις πιστούς ακόλουθους, να, όπως εδώ καλή ώρα, διότι ναι, αυτό ήθελα να το πω, ήθελα να το πω και θα το πω και την άλλη εβδομάδα με το καλό όταν... Εγώ και άλλη συνέντευξη, ότι ρε εσύ, έτσι πρέπει να είναι ο καλλιτέχνης ο αληθινός. Δηλαδή, είχα κάποιες συζητήσεις πολλές φορές για το αν ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι, ρε παιδί μου, ταπεινός και πιο προσιτός, ή αν, ρε παιδί μου, σε εξητάρει το να είναι, ξέρεις, ψώνιο κάπως, ξέρεις, δίθεν. Γιατί είναι μοιρασμένοι όλοι. Κάποιοι, ξέρεις, πιστεύουν ότι είναι καλό να είναι προσιτός, όπως εγώ. Και οι υπόλοιποι λένε ότι άμα τον καλλιτέχνη, ξέρεις, και καλά τον φέρεις στο δικό σου ύψος, συσταγωγικά, τον απομυθοποιείς. Εσύ τι πιστεύεις? Τι πιστεύω, ότι έχω δει, ότι όσο πιο γνωστός και πιο πολέμη, ας πούμε, ναι, ήταν πιο προσιτός και από, ξέρεις, από όλους. Ναι. Όσο πιο μεγάλο όνομα, τόσο πιο προσιτός όλων άλλων είναι. Είδες και αυτά είναι ημίμετρα. Ναι. Είπα γιατί, τι είσαι, στην τελική. Κάνεις, ξέρεις. Ναι. Φέρνουμε στο μυαλό, ξέρεις, τώρα φέρνω στο μυαλό πάλι τους εντεχνάδες. Δεν ξέρω γιατί πάει εκεί πέρα το μένος μου, Γεωργή μου, αλλά
Μου έρχονται στο μυαλό, ρε παιδί μου. Γιατί είναι αυτοί, όλοι αυτοί έχουν ένα τουπέ γιατί είναι άτεχνοι, καταλαβες. Ναι. Εντάξει, όχι όλοι. Λίγοι, βασικά λίγοι είναι οι ρε παιδί μου, κάποιοι οποίοι έχουν κάποιο ταλέντο και ουσιαστικά είναι αυτοί που δεν τους ξέρεις και πολύ. Δηλαδή τους ξέρει, ναι, τους ξέρουν μόνο αυτοί που πρέπει. Μα δεν τους ενδιαφέρει και να τους μάθουν, καταλαβες. Τους ενδιαφέρει να βγάλουν αυτό που έχουν μέσα τους. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά τώρα να σου πω, καλά, δεν θέλω να εισχωρήσω στα, ξέρεις, στα βαθιά της συζήτησης τώρα για την μουσική και την κοινωνία, το πώς το έχω στο μυαλό μου. Αλλά ναι, αυτή η φάση η δήθεν, ρε παιδί μου, ξέρεις, αυτός ο τραγουδιστής που θα πάρει πολλά λεφτά, θα πάει, θα τραγουδίσει στην Παλαιακή, θα βγάλει μια επιτυχία, μια μαλακία έτσι για να υπάρχει, αντικατοπτρίζει ή αντιπροσωπεύει βασικά την πλειοψηφία, νομίζω. Ή δεν ξέρω, δεν θέλω να είμαι αισιόδοξος. Ναι, okay, το 98% των πάντων είναι χάλια. Τόσο πολύ, εγώ έλεγα 8 στους 10, ρε, 7 στους 10. Όχι τόσο πολύ. Το 98% των πάντων είναι, ναι, χάλια. Και σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Ναι, αλλά σε όλα. Εντάξει, υπάρχει μεταξύ στη θετική πλευρά. Τα τελευταία, ειδικά η ελληνική μουσική πάντα ήταν δυνατή, έτσι. Εγώ το πιστεύω. Ότι έχουμε ταλέντο σαν, ρε παιδί μου, σαν χώρα. Δεν θα πω σαν Έλληνες. Μόνο και μόνο η λέξη είναι ελληνική, οπότε. Έχουμε ταλέντο, ρε. Έχουμε πολύ μεγάλο ταλέντο. Αλλά για κάποιο λόγο εστιάζουμε στο mainstream με την κακιά έννοια. Σε αυτούς τους εντεχνάδες που λέγαμε τώρα, σε αυτούς τους Ελληνάδες της παραλιακής. Που τα παιδιά. Κάποιοι είναι καλοί, έστω λίγοι, ρε παιδί μου. Ένα στους 10 είναι καλός. Αλλά δεν γίνεται, ρε, εσύ τώρα να ανταμείβονται, ξέρεις, με τόσα λεφτά, ας πούμε, και να έχουν αυτό το lifestyle. Είναι, ξέρεις, μια φούσκα. Γίνεται, αφού έχουν τέτοια απήχηση, έχουν και αυτή την. Ξέρεις, ό,τι δίνεις, παίρνεις. Τη διαφήμιση. Δηλαδή, σαν χώρα νομίζω ότι από πλευράς της μουσικής, ας πούμε, η παιδεία μας είναι κάπως, ρε παιδί μου, προς τα πίσω, να το πω έτσι. Σαν χώρα, ναι, σαν χώρα είμαστε ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή. Ναι. Και στη μουσική. Κοίτα, στο καλά, εντάξει, και η Ανατολή έχει, επειδή κατάλαβα το λες. Αυτό είναι και καλό και κακό. Ναι, ο πιστοδρόμηση και απ' την άλλη, ξέρεις, είσαι λίγο πιο μπροστά. Καθόλου πιστοδρόμηση, απλώς έχουμε επιρροές και από την Ανατολή. Οι Γερμανοί, ξέρω εγώ, οι Γάλλοι, ξέρω, δεν είναι, παίζανε μόνο κλασική μουσική. Ναι. Κατάλαβες, εμείς είχαμε και το Βυζάντιο, ήταν η βυζαντινή μουσική, έχει πολύ ανατολική μουσική μέσα. Ναι. Κατάλαβες. Λέω, δεν μιλάμε για αυτή είναι η ποιοτική μουσική, ξέρεις, που αναφέρεις. Είναι, ρε παιδί είναι μου, η ποιότητα. Αυτή είναι η μουσική. Τώρα από εδώ και πέρα τα pop, τα ελληνικά, okay, είναι όπως είναι τα ιταλικά, τα ισπανικά, τα όλα. Ναι. Εγώ πρέπει, φίλε, να σου πω κάτι, ας πούμε στη Σουηδία που είχα ξαναφέρει αυτό το παράδειγμα, που είχα ζήτηση με ένα μεταλά πριν ένα μήνα, ένα φίλο μου, εδώ στο podcast. Στη Σουηδία, ένα παράδειγμα, γούσταρα πολύ που ξέραν, ας πούμε, τους Bathory ή τους Sabaton. Εντάξει, Bathory παλαιότεροι, ή τους Sabaton ή τους Amon Amarth. Και, ναι, ρε παιδί μου, ο μέσος, ας πούμε, εκεί πέρα Σουηδός, κι ας μην άκουγε, κι ας μην ήταν μεταλλάς, έτσι. Δηλαδή, τι να σου πω, τον πιο χαρτογιακά να πήγαινες μέχρι τους τύπους, ρε παιδί μου, ξέρεις, που ήταν πιο κοντά στο στυλ το δικό μου, ήξερα, ας πούμε, τους Amon Amarth. Ναι, ήξερα, γιατί η Σουηδία είναι η τρίτη στην Ευρώπη σε βιομηχανία, στη μουσική βιομηχανία. Και καλά σε έσοδα από την, σωστό, από τη μουσική βιομηχανία. Έχει του Σάμπα. Του Σάμπα του ξέρει όλος ο κόσμος. Του Arch Enemy πλέον που του λατρεύουν. Έχει παιδεία, κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Μπορεί να αρέσει κάτι, αλλά το ξέρεις ότι υπάρχει. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι καλά, αυτό καλλιεργείται βέβαια και από σχολεία μέχρι στην κοινωνία γενικότερα. Παιδεία. Ναι, ναι. Παιδεία. Τα τελευταία χρόνια πάντως η αλήθεια είναι ότι εγώ πιστεύω ότι ψιλοβελτιώνει τη φάση. Δηλαδή από τη στιγμή που βλέπεις στα φεστιβάλ να γίνεται χαμός. Ας πούμε, όπως, καλά, δεν θα πω για το River, για τη Μύκονο του βουνού, το River Party. Λέω για το, ξέρεις, για το Los Almirós και τους ήχους του δάσους, τώρα νομίζω δεν διοργανώνεται. Το Ζήρια Fest, εκεί το δικό μας τώρα. Ναι, ναι. Δηλαδή και βλέπεις γίνεται χαμός, έτσι, που
αυτό είναι θαρρυντικό να ακούς τα πιτσιρίκια, ας πούμε, τώρα 17 χρόνια και 18 και να τραγουδάνε Super Freak και να ξέρουν όλα αυτά τα κομμάτια, να ξέρουν Zotin Christ. Εγώ το γουστάρω αυτό. Και εμείς το γουστάρουμε αυτό και εκτός από αυτό γουστάρουμε που μέχρι τώρα, μέχρι το κορονοϊό, ξέρεις, αρχίσαν και γινόντουσαν όλο και πιο πολλά φεστιβάλ έξω στην Ήπεθρο. Ναι. Αρχίσαμε αυτή τη, δεν την είχαμε αυτή την κουλτούρα εμείς σαν Έλληνες. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Να είμαστε δύο μέρες στο home, στη λάσπη, ξέρω, και να ακούμε μουσικές. Στο Λος Αλμυρός εκεί, χωρίς να τελειώνει το νερό, είμαστε εκεί μέσα άπλητοι με τις μπύρες. Πλαινόμασταν με μπύρα, θα πληθούμε την επόμενη φορά. Τι φοβερά φεστιβάλ και αυτά. Πόσο καιρός δες να περάσει ώστε να μπορούμε να μαζευτούμε τόσο άτομα σε ένα χώρο? Από ό,τι βλέπω θα περάσει καιρός. Δηλαδή ούτε αυτό το καλοκαίρι, ας πούμε, με τα εμβόλια τώρα. Εγώ, ας πούμε, μόλις έρθει η σειρά μου, θα πάω, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά άμα εμβολιαστούμε, θα φύγουν περισσότεροι. Αυτό το καλοκαίρι, τι να σου πω, να γίνει κανένα φεστιβάλ, καθιστή, τι να σου πω, δεν έχω ιδέα. Να γίνει. Εσύ θα πας να εμβολιαστείς, θα προλάβεις, θα προλάβουν να το έχουν στήσει όλο αυτό, να εμβολιαστούμε όλοι, να πάμε να γαμηθούμε, να τελειώνει η φάση. Δεν προλαβαίνεις. Αλλά, εντάξει, απ' την άλλη, πώς να κρατήσεις όμως εσύ και σε περιορισμό τόσο καιρό, τόσα άτομα. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς, έχει πέρασει ένας χρόνος και... Υπάρχουν κάποια μέτρα, αλλά δεν υπήρχε αποτέλεσμα. Είδες όμως, μέχρι τώρα σε κρατήσανε η επόμενη εβδομάδα και η επόμενη εβδομάδα και η επόμενη να δεις πως πω και ο χοχοχ. Ξέρουν αυτοί που θα κρατήσουν. Εντάξει, αλλά είναι, εγώ πιστεύω ότι ένα τσαφ. Είμαστε μακριά από ένα τσαφ ώστε να γίνει χαμός. Δεν μπορεί άλλο ο κόσμος. Εντάξει, τώρα θα μου πεις, εγώ μιλάω εκ του ασφαλούς από Ολλανδία, έτσι. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, έχω τους δικούς μου ανθρώπους εκεί πέρα, μιλάω κάθε μέρα. Εγώ πιστεύω ότι ένα τσαφ χρειάζεται. Είναι παγκόσμιο το θέμα, δεν είναι μόνο στην Ολλανδία ή στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει, στην Ελλάδα είναι το πιο... Ναι. Οι άλλοι πώς ανακοινώνουν τότε tours, ρε εσύ? Δηλαδή, ας πούμε, σου είπα πριν για Charts Enemy, οι άλλοι... ήταν οι Mercyful Fate, tour και αυτοί. Πώς τα ανακοινώνουν αυτά τα tours, χωρίς να ξέρουν? Πίσω, δεν ξέρω. Κάτι τα ξέρουν, μάλλον. είναι δουλειά εκ των έσω. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι το ρισκάρουν. Αλλά... Δεν έχω ιδέα, ναι, μπορεί, πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι έστω τουλάχιστον μέχρι 100, κάποια 200 άτομα αυτό το καλοκαίρι κάπως θα ξεκλειδώσει όλο αυτό. Το προηγούμενο καλοκαίρι ήταν γιόλο, τίποτα δεν έγινε. Στη παραλιακή είχε σε κάθε μαγαζί 500 άτομα μέσα. Το ίδιο μπορεί να γίνει και αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να περιορίσεις άλλο τον κόσμο, έτσι πιστεύω. Ναι, και ειδικά όσο καλοκαιριάζει. Ελπίζω να μας κόψουν τώρα με αυτό το άρθρο 8 που ψηφίσανε τον δρόμο νόμο. Και καλά ότι, ξέρεις, υποκινούμε κόσμο για... Τι, να πάει να κάνει μπάνιο? ξέρω, έχουμε τις μπαλάκες τώρα. Τι άλλο θα ακούσουμε. Τα έχουν κάνει σαν τα μούτρα μου, τα έχουν κάνει. Ναι, καλά. Εδώ είμαστε με Αργύρι, Underdog. Έχεις κάποιο στο μυαλό σου με αυτό το χαρακτηρισμό και το Super Freak, τον εαυτό σου μήπως? Σίγουρα και τον εαυτό μου, αλλά δεν σκέφτομαι μόνο εμένα, σκέφτομαι και ξέρεις όλη αυτή την κατάσταση. Ναι. Το ότι είμαστε άνθρωποι. Εγώ σε καταλαβαίνω. Οπότε αφού ρίξαμε τώρα τους τόνους και πάμε σε πιο deep συζητήσεις, θα αρχίσω να μιλάω τώρα με ένα μεγαλύτερο, όχι με σένα Αργύρι, που το ένα από τα μουσικά μου ήθελα, θα αρχίσω να μιλάω με ένα μεγαλύτερο που θα μου δώσει συμβουλές για τη ζωή μου. Θέλω να μου πεις ένα-δύο πράγματα υπερτιμημένα,
Και έχω λόγο, αυτή είναι η ερώτηση να ξέρετε, θα την κάνω σε όλους τους καλλιτέχνες. Θέλω να μου πεις ένα-δύο πράγματα υπερτιμημένα στη ζωή και ένα-δύο υποτιμημένα. Υπερτιμημένα. Ναι, και άλλα ένα-δύο υποτιμημένα. Υπερτιμημένα είναι η ίδια η ζωή. Είναι εντάξει, πόπο, το θαύμα της ζωής και μαλακίες και τέτοια. Τώρα με έρχεσαι πολύ, θα, ξέρεις, δεν μου έχουν μείνει πολλά κεφαλικά κύτταρα να σκεφτώ. Αυτό που είπες. Η ίδια η ζωή είναι υπερτιμημένη. Δηλαδή, αυτός είναι ένας τρόπος, ξέρεις, να μετριάζεις κάπως κάποια πράγματα που χάνονται, ας πούμε, τον πόλεμο και όλα αυτά. Δηλαδή, στα πόσα λεφτά είσαι πλούσιος. Αυτό, ναι. Τα λεφτά, ας πούμε, είναι, εσύ, υπερτιμημένα. Τα λεφτά είναι κάποιο άλλο, δεν είναι δικά μας, είναι αλλού κόλπο. Και νομίζω ότι δεν είναι δικά μας. Τα λεφτά είναι υπερτιμημένα. Και τώρα, μιας και είπαμε για λεφτά, σε σχέση εσύ με τους Night Stalker, ας πούμε. Εντάξει, επειδή είστε τρανό συγκρότημα τώρα 30 χρόνια και δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες συναυλίες έχετε κάνει με τόσα άλμπουμς, πιστεύεις ότι η ανταμοιβή σας γενικά είναι ικανοποιητική για αυτό που κάνετε? Διότι, σου ξαναλέω, κάποιοι τύποι που είναι ατάλλαντοι έχουν ίσως μεγαλύτερη άνεση, να το πω, μεγαλύτερο εισόδημα, και αυτό είναι λίγο μια στρέβλωση, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν γίνεται, ξέρεις, συγκροτήματα όπως, ας πούμε, τόσο μεγάλα, όπως η Rotten Christ, όπως εσείς, ρε παιδί μου, να μην βγάζουν δεκαπλάσια λεφτά από τον τύπο της παλιακής που λέγανε. Έχεις κάποιο παράπονο σε αυτό? Με τα περισσότερα χρόνια δεν πιστεύανε καν ότι είμαστε ένα συγκρότημα. Δηλαδή. Όχι λεφτά, ούτε ένα χτύπημα, ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη και μπράβο παιδιά, καλά παίξατε. Και άντε να συγκράσουμε καμιά μπύρα, ξέρεις. Και πότε αυτό, ρε παιδί μου, πότε σταμάτησε, ρε παιδί μου, αυτό, δηλαδή πότε ήρθε, ξέρεις, η έκρηξη λίγο, ρε παιδί μου, το άλμα? Σε εμάς, ειδικά με τους Night Stalker, έκρηξη δεν υπήρξε. Είναι τόσα χρόνια σιγά σιγά, ξέρεις. Έκρηξη ήρθε τα τελευταία 10 χρόνια που δημιουργηθήκαν πολλά συγκροτήματα και έγινε μία σκηνή. Απλώς βρεθήκαμε μέσα στην έκρηξη. Θυμάμαι ότι τώρα που είπες στην αξία ελληνικά συγκροτήματα, θυμάσαι το 30 Ιανουαρίου του 2017, ελληνική μέρα, η βραδιά βασικά, στο Rockwave που ήσταν Night Stalker, 1000 Modes, Μπαζούκα, στο τέλος Rotten Christ, τη θυμάσαι εκείνη την ημέρα που είχε 45 βαθμούς. Έλα ρε εσύ. Δεν θυμάμαι. Δεν τη θυμάσαι, ήσουν stoned ή έχουν περάσει πολλές συναυλίες? Ήμουν stoned, δεν τη θυμάμαι. Τι έπαιγε η ημέρα ρε εσύ. Θυμάμαι που είχε 45 βαθμούς πρέπει να είχε, δεν ξέρω, 44. Και ήταν όλα αυτά τα συγκροτήματα και μετά από Rotten Christ, μία η ώρα το βράδυ, στα καπάκια αντιρατσιστικό φεστιβάλ στο Γουδί. Τι μέρα ήταν αυτή. Τέλος πάντων, για να μην σε ζαλίζω από αυτά, και πες μου και κάτι άλλο υποτιμημένο στη ζωή. Υποτιμημένο στη ζωή? Ναι ρε παιδί μου, κάτι το οποίο θα πρέπει να έχεις πάρει σοβαρά και άρχισες να το πάρεις, δεν το πήρες ποτέ. Την κάθε στιγμή της ζωής που ζεις, νομίζω ότι έχεις σίγουρη την επόμενη. Πολύ και σωστό. Αυτό το κατάλαβες με τα τελευταία χρόνια, ρε παιδί μου, ξέρεις, που είχες κάποια θέματα με την υγεία σου, ή το έχεις πάντα έχεις αυτή τη φιλοσοφία? Είχα και πριν θέματα, έχω πεθάνει μερικές φορές, δεν ήταν μόνο τώρα. Αλλά ναι, όσο μεγαλώνεις το καταλαβαίνεις καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό, βασικά χαίρομαι που είπες αυτό που είπες, γιατί κάπως εκεί θα το πήγαινα κι εγώ. Απλά εσύ το είπες αμέσως ενώ εγώ μιλάω πολύ. Ξέρεις τι, παιδί μου, η μαλακία είναι ότι έτσι όπως είναι τώρα η ζωή σύγχρονη, ξέρεις, με τόσο ανταγωνισμό, με τόσο στρες, εστιάζεις αλλού και όλες αυτές, ρε παιδί μου, τις απλές στιγμές, τι να σου πω, το περπάτημα, ρε παιδί μου, στο δασάκι, ξέρεις, μια μπύρα θα πεις με ένα φίλο σου, τις προσπερνάς έτσι. Ή δεν τις χαίρεσαι, ακόμα και όταν τις έχεις, δεν τις χαίρεσαι. Τις κάνεις. Τις κάνεις, ακριβώς. Ναι, είναι στιγμές που δεν ξαναγυρίζουν, ξέρεις. Επειδή είναι γρήγορη η ζωή, ρε παιδί μου, πλέον, αυτό πιστεύω, είναι γρήγορη η ζωή. Δεν την πιάνεις. Η ζωή έχει τεράστια ταχύτητα πλέον. Την έχουμε κάνει έτσι. Σκέψου δηλαδή, ας πούμε, να γίνει κάτι, ξέρω εγώ, ο καθένας έχει τα θέματά του. Ή ο στρατός, για παράδειγμα, που είπαμε πριν. Άμα είσαι 10 μήνες, ρε παιδί μου, σε κατάθλιψη, στο στρατό, σκέψου μετά στο μυαλό σου πόσο πολύ το μεγαλώνεις, γιατί βγαίνεις και λες: έχω χάσει την ευκαιρία να βρω μια καλή δουλειά. Ξέρεις, ρε παιδί μου, έχεις μείνει τόσο πίσω. Για 8 μήνες, 10 μήνες.
Ναι, για σκέψω όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι που το χάνουν ολόκληρο στη ζωή, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά αυτή τη μαλακιά ότι έχει προχωρήσει. Τώρα δεν χάνουμε ήδη, δεν έχουμε χάσει ένα χρόνο. Αλλά δεν πρέπει, εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η φιλοσοφία, ρε παιδί μου, ξέρεις, αυτός ο έντονος ανταγωνισμός, γιατί εγώ είμαι κατά αυτού του συστήματος και ας έχει τα καλά του, την τεχνολογία κλπ. Σε κάνει στο τέλος μίζερο. Δηλαδή, αυτό τρέχεις να προλάβεις μια ζωή, να, όπου να βλέπει κι εγώ, να μαζέψεις στοιχεία, να κάνεις τάνα, να κάνεις άλλο, να κάνεις να. Αλλά δεν εστιάζεις σε αυτά που πρέπει. Και όταν το καταλάβεις, έχεις ήδη χάσει πολύ χρόνο, πιστεύω. Είναι αργά, ναι, είναι αργά. Πιστεύω. Οπότε, σαν συμβουλή, τι κρατάω από σένα, θα ζήσω την κάθε στιγμή. Την κάθε στιγμή, σαν να μην υπάρχει αύριο. Ναι. Στο έπακρο. Να έλεγε... την εκμεταλλευτείς και να κάνεις όσα πολλά, όσα πολλά ταξίδια μπορείς. Ναι. Εντάξει, αυτό τα τελευταία δύο χρόνια το ψιλοφροντίζω, ευτυχώς. Ναι, γιατί αυτά μένουν. Ταξιδεύεις εσύ γενικά, σου αρέσει. Καλά και με την πάντα, το ξέρω. Με την πάντα, με την πάντα συνέχεια, και αλλά και μόνος μου, ναι, έχω πάει σε μέρη που δεν θα πήγαινα με την πάντα. Έλα, δηλαδή, ρε. Πάντα. Ναι. Σε νησιά, ρε παιδί μου, Ελλάδα, ας πούμε. Εκεί έχω πάει Ινδία. Έχω πάει Ουγκάντα, έχω πάει Αίγυπτο, έχω πάει Μαρόκο, έχω πάει... Έλα, ρε. Ναι, σε μέρη σου λέω που δεν πηγαίναμε με την πάντα. Κοίτα, Αφρική θα ήθελα και εγώ να πάω, ρε γαμώτα, αλλά έκατσε ο ιός. Και επίσης θέλω να πάω στη Σρι Λάνκα, το προγραμματίζω για το επόμενο καλοκαίρι, να είμαι καλά. Προς το παρόν Ευρώπη μόνο. Αλλά Αφρική άλλη φάση, έτσι. Ευρώπη την κοιτάξαμε πάνω κάτω συνέχεια, λες, και ήταν παγκράτη πολλιά τους. Έλα ρε, φόβο σε ζηλεύω έτσι. Το... Καλά, να μου πεις νέος, μα ακόμα θα τα κάνω. Λοιπόν, αυτό κρατάω. Να ζήσω την κάθε στιγμή. Λοιπόν, Αργύρη, ελπίζω να μην σε κούρασα με την πολυλογία μου. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ, ρε εσύ, που τα είπαμε. Καθόλου, να είσαι καλά. Και κλείνουμε με το Children of the Sun. Φίλοι, ευχαριστώ εσάς τους 10-11 που ακούτε προς το πάνω αυτό το podcast. Στη συνέχεια θα είμαστε και πολύ περισσότεροι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι όλους. Αργύρη, φιλιά. Φιλιά, φιλιά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. We're born free.